Στο θέμα της ημέρας, που είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία, η πρώτη επίσημη Έλληνα Πρωθυπουργού στα Σκόπια. Να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Στην Μουρούζη βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιάκουρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πέτρο. Θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη και τη Λία Χριστάρα. Εκεί είναι δίπλα της ο κύριος Κυριάκος Λουφάκης, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, για να δούμε και το επιχειρηματικό κομμάτι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ωραία. Να πάρουμε την εκτίμηση του καθηγητή, του κύριου Λιάκουρα, σε σχέση με αυτή την κίνηση του Πρωθυπουργού. Είμαστε από τη φάση της συμφωνίας των Πρεσπών πια, στις επίσημες συναντήσεις, σε σημαντικές συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες, κύριε Λιάκουρα, είναι και γεωπολιτικές και ενεργειακές. Πείτε μας, κάντε μας μια αποτίμηση αυτών των συμφωνιών. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα μιλούσαμε μόνο για το ένα μέρος της συμφωνίας, η οποία ήταν από το άρθρο 1 έως το άρθρο 8, που είναι αυτό που θα λέγαμε η αποκατάσταση όλης αυτής της διαφοράς η οποία υπήρχε, με το θέμα της ονομασίας, με το θέμα της χρήσης της ονομασίας και όλα τα υπόλοιπα τα παράγωγα τα οποία υπάρχουν, καθώς επίσης και τα θέματα της πάταξης του αλυτρωτισμού, της μη έγερσης μειονοτικών δικαιωμάτων και τα γνωστά τα οποία έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές στο διάλογο. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα αρχίζει η φάση της εφαρμογής. Η φάση της εφαρμογής είναι και αφορά τα άρθρα από το 9 ως το 17. Μάλιστα το 17 αναφέρεται στην αμυντική συνεργασία και όπως βλέπετε και αυτή τέθηκε επιτάπητος στην συνάντηση αυτή. Ήταν καλό ότι έγινε αυτή η συνάντηση, διότι με αυτή τη συνάντηση δεν έχει μόνο έναν συμβολικό χαρακτήρα, όπου πράγματι οι δύο πρωθυπουργοί της χώρας κινητοποιούν αυτή τη συμφωνία, και βεβαίως επειδή αυτή η συμφωνία έχει αυτό που λέμε θετική ατζέντα, έχει όλη την οικονομική συνεργασία, έχει συνεργασία σε όλους τους τομείς που είχαν μείνει ανενεργοί όλα αυτά τα χρόνια, λόγω του ότι δεν υπήρχε δυνατότητα επίλυσης του αρχικού ζητήματος, το οποίο ήταν το ονοματολογικό. Τώρα έχουμε μπει σε μια καινούρια φάση που καλύπτει σχεδόν τα περισσότερα ζητήματα. Μάλιστα. Έχουμε μείνει κυρίως στο θέμα το οποίο ακούστηκε, ότι θα υπάρχει η προσφορά εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά και την εκπαίδευση της γείτονος χώρας των στελεχών, προκειμένου να έχει ένα πρώτο είδος ενόπλων δυνάμεων και άλλων σωμάτων. Η αμυντική συνεργασία και το FIR σκοπίων, έτσι που θα και ελέγχεται. Η αμυντική συνεργασία, όπως ξέρετε, έχει και μια άλλη διάσταση, όπου η Ελλάδα προσφέρεται να καλύπτει για λόγους FIR, να καλύπτει και τον εναέριο χώρο της γείτονος χώρας της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά είναι μέσα στην λεγόμενη θετική ατζέντα. Άρα τα ζητήματα αυτά, καλό είναι ότι κινητοποιούνται. Ξέρετε, κάθε συμφωνία όταν έχει τεθεί σε ισχύ πρέπει πράγματι να ενεργοποιείται και να εφαρμόζεται. Για να εφαρμόζεται δεν πρέπει να συμβούν δύο πράγματα, τα οποία είναι θάνατος για κάθε συμφωνία. Πρώτον, να μην αδρανοποιείται. Δηλαδή να μην λέμε «Α, ωραία, την υπογράψαμε, την επικυρώσαμε και τα λοιπά, τώρα μπορούμε να τη βάλουμε στο σιρτάρι σαν μια επιτυχία ή όπως το βλέπει ο καθένας». Και από εκεί και έπειτα αυτή η συμφωνία να μην εφαρμόζεται. Το δεύτερο από το οποίο μπορεί να κινδυνεύει μια συμφωνία είναι να υπονομεύεται. Άρα, εν προκειμένου, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι δύο πρωθυπουργοί έδωσαν τον τόνο, το εναρκτήριο λάκτισμα μιας εφαρμογής, η οποία θα ακολουθήσει και σε επίπεδο υπουργικό και θα κατέβει και στα κατώτερα και κύριε στρώματα. Λιάκουρα, αυτό της υπονόμευσης. Να σας πω κάτι. Ναι. Θα κατέβει και στα κατώτερα στρώματα που είναι οι πραγματικοί δρόντες. Ποιοι είναι οι πραγματικοί δρόντες στην προκειμένη περίπτωση? Είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Ένθεν και ένθεν. Και θα το δούμε. Δεν αυτό είναι τυχαίο. Το θέμα της υπονόμευσης. Ναι, που μας δεν λέτε. Είναι τυχαίο το ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού και η παρουσία και των δύο Πρωθυπουργών πλαισιώθηκε από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών των πιο μεγάλων ομίλων και κυρίως από ελληνικής πλευράς. Κύριε Λιάκουρα, μου δίνετε τώρα την πάσα να πάω στον κύριο Λουφάκη να δούμε ποιες είναι οι επιχειρηματικές προσδοκίες. Σαφώς η γειτονική μας χώρα είναι μια μικρή οικονομία, αλλά εδώ έχουμε Βαλκάνια. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στα Βαλκάνια διακρατικά. Υπήρχε στο παρελθόν η επιχειρηματική δραστηριότητα όμως. Τι αλλάζει τώρα με αυτή τη συμφωνία, κύριε Λουφάκη?
Καλή σας μέρα. Δεν άκουσα δυστυχώς τι είπε ο κύριος καθηγητής, δεν μπορούσα να τον ακούσω. Όσον αφορά στο ερώτημά σας, πραγματικά η αγορά είναι μικρή σχετικά και πραγματικά υπήρχαν αρκετές επαφές. Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στα Σκόπια, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. Οι οικονομικές σχέσεις ήταν αρκετά ανεπτυγμένες. Προφανώς μία καλύτερη σχέση βοηθάει στο να αναπτυχθούν ακόμη πιο πολύ ενδεχομένως οι δουλειές. Το σημαντικό όμως είναι ότι με τον τρόπο αυτό για μας η δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι αποτελεί τη δίωδο των εμπορικών μας γραμμών από την Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη. Mm-hmm. Η συμφωνία προφανώς θα βοηθήσει στο να γίνουν πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι μεταφοράς μέσα από το κράτος, μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία, και διότι ελπίζουμε ότι θα γίνουν επενδύσεις που θα βελτιώσουν τους ιδιοδρομικούς άξονες, αλλά από την άλλη μεριά θα βελτιωθούν όλες οι τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίες σήμερα καθυστερούν τη διέλευση μέσα από την Βόρεια Μακεδονία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο Τελωνείο μπορεί να χειράζονται και 8 ώρες προκειμένου να διακανονιστεί ένα φορτηγό. Ελπίζουμε ότι με τη συμφωνία θα μπορέσουν όλα αυτά να γίνονται γρηγορότερα με μεγάλες ωφέλειες. Επίσης, κάποιες μεγάλες δουλειές μπορεί. Ναι, πείτε μας. Δεν σας άκουσα. Όχι, πείτε μας, συνεχίστε. Ναι. Επίσης, κάποιες μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις ίσως να κάνουν κάποια μεγαλύτερα project τα οποία στο παρελθόν δεν μπορούσαν να κάνουν. Βέβαια, να το ένα κομμάτι, έτσι όπως σας λέτε, ήδη δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Βέβαια, διακρατικά δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα υπάρχουν τα project σε σχέση με τις υποδομές, διέλευση, νέοι δρόμοι διέλευσης στη γειτονική χώρα. Σαφώς και στα ευρύτερα Βαλκάνια θα μπορούσαμε να επεκταθούμε. Πια μπαίνει μία άλλη λογική και, όπως είπατε, μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε τους δρόμους και για την κεντρική Ευρώπη. Το θέμα των εμπορικών σημάτων, σωστό όμως, είναι που αυτό είναι ένα ζήτημα. Τι γίνεται βεβαίως σε αυτό το θέμα? Αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα, αν θέλετε, που υπάρχουν και τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Και τα οποία πιθανότατα πολλοί μπορεί να πούνε ότι υπήρχαν και προηγουμένως, αλλά τώρα, λόγω της που ξεκίνησε και έγινε το θέμα, βγήκε στην επιφάνεια, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν μεγαλώνουν. Κύριε Λουφάκη, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, για να μας πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι υπήρχαν επιχειρήσεις της γειτονικής χώρας που είχαν brand, ένα όνομα, Μακεδονία, έτσι, κυκλοφορούσαν τα προϊόντα τους. Εξ όσων γνωρίζω, πολύ λίγες χώρες της Βόρειας Μακεδονίας είχαν το όνομα Μακεδονία στο brand τους. Απλώς κάποια προϊόντα με προεξάρχοντα, για παράδειγμα, τα κρασιά τους, χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονικό κρασί. Και επίσης υπήρξαν και στο παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του όρου Μακεδονικός από ελληνικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Κύριε Φάκη, τώρα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έχει να κάνει με τις διμερείς μας σχέσεις. Ναι. Άρα με τη συμφωνία είναι θέμα εμπορικό και πώς διεκδικούν και επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση και την κατοχύρωση συγκεκριμένων ονομασιών. Με τη συμφωνία των Πρεσπών στο θέμα αυτό των εμπορικών σημάτων, επικαιροποιείται ένα πρόβλημα και επιδιώκεται μία λύση ή δημιουργεί κάποια άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προσέξει η ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση και θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, το ταχύτερο δυνατό να δημιουργηθούν οι διμερείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν τα θέματα των σημάτων
Και φυσικά θα πρέπει να πάμε εμείς με τη θέση ότι τον όρο μακεδονικός για τα μακεδονικό, για τα σήματά μας, για τα προϊόντα μας, τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας, πρέπει φυσικά να τον χρησιμοποιούμε, ενώ αντίθετα αυτοί πρέπει να τονίζουν ότι τα προϊόντα τους είναι προϊόντα όχι της Μακεδονίας, το οποίο είναι ψευδές, αλλά της Βορείου Μακεδονίας. Βορείου Μακεδονίας, προέλευση Βόρεια Μακεδονία, μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα... Αλλά ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Ανοίγουν οι επιτροπές, χθες το προανήγγυλαν. Βέβαια, ο κ. Ζάιφ είπε ότι θα μπαίνει αυτό της προέλευσης και το άλλο θέμα θα συζητηθεί στις επιτροπές και είπατε την θέση σας. Κύριε Λιάκουρα, το ένα κομμάτι είναι τα εμπορικά σήματα, να μας πείτε την άποψή σας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσετε είναι αυτό που είπε ο κ. Λουφάκης, ότι ουσιαστικά οι υποδομές. Ανοίγει ένας δρόμος. Δηλαδή, η συμφωνία των Πρεσπών. Μπορεί η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας να μην είναι μεγάλη, ωστόσο, είναι ένα πρότυπο ώστε η Ελλάδα να κάνει συμφωνίες, συνεργασίες και να επεκταθεί πια περισσότερο στα Βαλκάνια. Να σας πω, κατά πρώτον, όσον αφορά τα σήματα. Κοιτάξτε, τα σήματα είναι ένα θέμα που το αφήνει η συμφωνία να το συζητήσουν τα μέρη. Ξέρετε, η αγορά γνωρίζει πολύ καλύτερα και βεβαίως πρέπει και μόνο ο χρόνος που χρειάζεται για να μπορέσει να μαζευτούν όλα αυτά τα trademarks είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό ακριβώς και δίνεται η δυνατότητα μιας τριετίας να καταγραφούν τα σήματα έτσι ώστε να βρουν μεταξύ τους οι επιχειρηματικές οργανώσεις των δύο πλευρών πώς ακριβώς θα αποφύγουν στο μέλλον να υπάρχουν οποιασδήποτε συγκρούσεις αφορούν στα ίδια τα προϊόντα. Το ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία θα προέρχονται από την Βόρεια Μακεδονία, θα έχουν την χώρα προέλευσης ότι είναι η Βόρεια Μακεδονία, είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο νομίζω ότι θα κρατηθεί μέχρι το τέλος. Το δεύτερο είναι ότι και πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουν καταγράψει και δεν έχουν καταχωρήσει το σήμα τους όσον αφορά είτε το προϊόν, κυρίως την ονομασία του προϊόντος, το brand name, είτε την περιοχή προέλευσης. Και άρα θα πρέπει και αυτό να γίνει, να υπάρχει μια προτεραιότητα, αν θέλετε, έναντι οποιασδήποτε άλλης κίνησης από την άλλη πλευρά. Αλλά πάντως πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλύτερο από οποιονδήποτε άλλο πώς θα κατοχυρώσουν τα δικά τους τα προϊόντα, ένθεν και ένθεν. Οπότε γιατί να μην δοθεί η ευκαιρία, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά και στην συμφωνία, να το συζητήσουν μεταξύ τους, πράγμα το οποίο θα γίνει μέσα από τις επιτροπές. Γι' αυτό ακριβώς και πολύ καθαρά λέει και η συμφωνία ότι υπάρχει, δίνεται μια πρωτοβουλία και ενθαρρύνονται οι επιχειρηματικές ενώσεις και από τις δύο πλευρές ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία και πάντοτε βεβαίως και με τη βοήθεια και, και των ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των εμπορικών σχέσεων, οικονομικών συναλλαγών και τα λοιπά ή επενδύσεων για τη χώρα, πρέπει να σας πω το εξής. Πράγματι υπήρχαν και στο παρελθόν και τράπεζες οι οποίες είχαν ιδρυθεί εκεί, βεβαίως σταμάτησαν να λειτουργούν με την κρίση. Ένεκα της κρίσης ή πωλήθηκαν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών σημαίνει ότι προσδίδει μια ασφάλεια και σταθερότητα, πράγμα το οποίο είναι κάτι στο οποίο είναι το καλό, η καλή γέφυρα η οποία χρειάζεται πάντοτε, η ασφαλής γέφυρα η οποία χρειάζεται πάντοτε για τον επιχειρηματία να μπορέσει να φύγει από τη χώρα του και να επενδύσει σε μια άλλη χώρα. Και βέβαια αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι της αγοράς και της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να έχουμε κάτι το οποίο να είναι σταθερό και βεβαίως πάντοτε και με γνώμονα όχι μόνο τη συμφωνία. Ξέρετε, η συμφωνία είναι κάτι που προσδίδει μία ασφάλεια και μία σταθερότητα. Από εκεί και έπειτα θα μπορούν πολύ άνετα και πλέον χωρίς να υπάρχει αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Μεγαλύτερη ασφάλεια λοιπόν στο επιχειρήν. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και βέβαια και επενδύσεις και στις υποδομές, έτσι. Ναι, πλέον μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δρόμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αυτή η οποία πραγματικά θα απογειώσει
και τη σχέση αυτή, αλλά και κυρίως ενεργειακά επίσης αγωγούς. Υπάρχουν οι συμφωνίες για τον αγωγό πετρελαίου, φυσικό αέριο, θα συνδεθεί TAP. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια και project τα οποία μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από μεγάλα επενδυτικά project και βέβαια να δώσουν και θέσεις εργασίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Όταν με το καλό ξεκινήσει και η ανταξιακή διαδικασία, και νομίζω και λίγο πριν θα αρχίσουν να εισραίουν τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πραγματικά η χώρα αυτή θα περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπου βεβαίως θα φύγει οπωσδήποτε και αυτή από το μικρό κοσμό της και βεβαίως θα περάσει σε μια άλλη σφαίρα και θα μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει σε μια καλύτερη σχέση. Κύριε Λιάκουρα, και κάτι τελευταίο, γιατί μιλήσαμε για την υπονόμευση. Αύριο όμως δεν είναι ο ΖΑΕΦ. Ή ακόμα ακούμε και τις φωνές που λένε περί μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η συμφωνία είναι αυτή, η καλή πίστη, η εμπιστοσύνη, καλά όλα αυτά. Αύριο όμως έρχονται ξανά οι εθνικιστές ή αυτούς που λέμε Γκρουεύσκι και όλοι αυτοί που θέλουν Μακεδονία. Μακεδονία, μακεδονική μειονότητα, διεκδικήσεις. Αυτή η συμφωνία δίνει όμως το πάτημα της εκμετάλλευσης. Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε για υπονόμευση και εγώ την υπονόμευση τη βλέπω πολύ ευρύτερα παρά να είναι μόνο στενά και να προέρχεται από μια ενδεχόμενη επιστροφή των εθνικιστών στην κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Πρέπει να ξέρετε ότι το φαινόμενο Γκρουεύσκι ήταν μοναδικό. Δηλαδή ήταν ένας πολύ σκληρής γραμμής ακραίος εθνικιστής, ο οποίος πατούσε πάνω σε αυτή την αδιαλαξία για να μπορέσει να κτίζει το δικό του προφίλ και την δική του, αν θέλετε, πολιτική καριέρα από εδώ και έπειτα. Όμως τα πράγματα νομίζω ότι αλλάζουν. Και οποιοδήποτε ακόμη και από το ίδιο το ΒΜΡΟ να προέλθει δεν θα είναι ακριβώς της ίδιας νοοτροπίας, γιατί μπροστά του θα βρει ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Μάλιστα. Το οποίο θα σκεφτεί ποιο είναι το κόστος, να επιστρέψει στην παλιά κατάσταση ή να συνεχίσει πάνω σε αυτό έστω και με κάποιες προσαρμογές, προκειμένου να μην χάσει αυτό το θετικό που έχει προκαλέσει μια συμφωνία, την οποία προφανώς δεν αποδέχεται καθιοδήποτε τρόπο. Είναι ένα θέμα κόστους. Μάλιστα, κύριε Λιάκουρα. Κύριε Λουφάκη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας? Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει, όπως σε όλα τα πράγματα, να αντιμετωπίσουμε την συμφωνία η οποία έγινε με μία ψύχρεμη φωνή. Η συμφωνία υπάρχει, έχει υπογραφεί. Όπως όλες τις συμφωνίες έχει θετικά, πιθανόν να έχει και κάποια αρνητικά. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά και να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά, αλλά αυτό δεν γίνεται παρά μόνο αν είμαστε ψύχρεμοι και αποφεύγουμε τις φωνασχίες. Κύριε Λουφάκη, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο μικρό σχόλιο και στη συνέχεια αυτό που λέει ο κύριος Λουφάκης, είναι ότι κάθε συμφωνία, αυτό το οποίο απαιτεί, είναι θετική εφαρμογή και θετική ερμηνεία. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να βρίσκουμε την θετική όψη και να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τι μπορούμε να αποκομίσουμε ως όφελος από κάποια συμφωνία. Και νομίζω ότι ωφέλει, μας προσφέρει η συμφωνία να αποκομίσουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και ευχαριστώ.